Δεν είναι η ομιλία ακριβώς. Το μικρό κείμενο που σας ασκώ το έχω ονομάσει «Τον ξένο και τον εχθρό τον είδαμε στο καθρέφτη» από το γνωστό έργο «Αργονάουτες στο Σεφέρι», που είναι από τους αγαπημένους μας ποιητής στην Νότια Αμερική. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, η πραγματοποίηση αυτές της συνάντησης σε Θεσσαλονίκη, ανοιχτή πόλη, ασφαλής για όλους, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας. Όχι μόνο επειδή πρόσφατα η Θεσσαλονίκη, Σαλόνικα, γιόρτασε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της, με σημείο αναφορά στον διαπολιτισμικό χαρακτήρα της, αλλά και για τη μακρά ιστορία της πόλης. Το ανθρώπινο δυναμικό, όλοι οι παράγοντες της πόλης, οι πολίτες, οι αρχές, οι εργάτες, οι επιστήμονες, οι επιχειρηματίες, εσείς, εμείς, που έχουμε τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε στην διαμόρφωση και ανάπτυξη της πόλης, πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε ενωμένοι. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Οι συνέπειες, η Θεσσαλονίκη, όπως και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, μαστίζεται από την ανεργία και η τάξη των φτωχών αυξάνεται δραματικά. Είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που έχει δημιουργήσει νέα στρατιά ανέργων, όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Στη Λατινική Αμερική είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση τώρα. Η ανεργία αυξάνεται καθημερινά, η αγοραστική δύναμη μειώνεται για όλους τους κατοίκους και η φτώχεια δυστυχώς μεγαλώνει. Όχι η φτώχεια βέβαια, με την έννοια όπως ζούμε η φτώχεια οι άνθρωποι σε τριτοκοσμικές χώρες, στην Αφρική ή στη Λατινική Αμερική, αλλά αυξάνεται. Με όλα αυτά ήταν αναμενόμενο να αυξάνονται και τα ποσοστά της εγκληματικότητας. Η μυσαλλοδοξία, το φιλοτικό μίσος και ο εθνικισμός χωρίς σύνορα πρωταγωνιστούν δυστυχώς σε διάφορες ομάδες της πόλης, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Τι κάναμε λάθος, τι έφταξε. Με την θέληση μας ή όχι, ζούμε μαζί με άλλους συνανθρώπους, αλληλεπιδρούμε με αυτούς. Το να μπορέσουμε να δούμε τον εαυτό μας όπως τον βλέπουν οι άλλοι είναι κάτι εξαιρετικά και πολύ χρήσιμο. Το ίδιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να δούμε τους άλλους και από την εσκοπιά που βλέπουν ήδη τον εαυτό μας. Υπάρχουν στην αίθουσα ειδικοί οι οποίοι με τέλεια ελληνικά, καλύτερα από τα δικά μου σαφώς, θα δώσουν απαντήσεις σε μερικά από τα ερωτήματα. Θα ήθελα όμως πριν δώσω του λόγο σε εσάς να αναπαράγω ένα εξαιρετικό κείμενο πάνω στο γνωστό έργο του Σεφέρη. Είναι από την ιστοσελίδα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, το περιοδικό «Εμείς». Ο συντάκτης είναι ο κύριος Γιούλη Κουβέλη. Ανοίγω εισαγωγικά.